Ποια φυτά θεωρούνται βότανα και γιατί? Βότανα ονομάζονται την ομάδα των φυτών τα οποία έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ρόφημα, να κάνουμε βάμμα, να κάνουμε θέρεο έλαιο, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για θεραπευτικούς σκοπούς. Έχουν άρωμα τα βότανα και θεραπευτικές ιδιότητες. Ποια από αυτά τα βότανα είναι παραδοσιακά κυπριακά και ποια έχουν επιβιώσει από γενιά σε γενιά? Έχουμε πάρα πολλά κυπριακά βότανα. Έχουμε στο σύνολο 840 κυπριακά βότανα στην Κύπρο. Έχουν επιβιώσει σίγουρα πάρα πολλά. Από αυτά τα βουνά μας είναι γεμάτα από το θυμάρι που ονομάζουμε στην κυπριακή διάλεκτο το ορθρομπί. Υπάρχει ξυσταρκά που είναι το λάβρανο, υπάρχει το άγλο το δεντρολίβανο, υπάρχει η αγγελική, η αρχαγγελική, που έχει μια ολόκληρη ιστορία με αυτό το βότανο, πανάρχο βότανο. Λένε ότι το έχει φέρει ο αρχάγγελος ο Γαβριήλ στη Μιχαήλη όταν είχε πανούπλανη στην Κύπρο, μια πολύ δύσκολη ασθένεια. Και έκοψε αυτό το βότανο και το έφερε και με αυτό έκαναν ροφήματα, εραντίσαν τους χώρους τους και γι' αυτό ονομάζεται Αγγελική από τον Αρχάγγελο. Άρα έχουμε το αγροραδίκι, το χαμομήλι. Κάποτε η Κύπρος έκανε εξαγωγή με αυτά τα βότανα, η ρίγανη, η ματζουράνα, η φλισκούνη. Είναι βότανα πολύ παλιά αυτά, τα οποία διατηρούνται ακόμα. Και πώς μεταδόθηκαν οι πληροφορίες για τη χρήση και την καλλιέργειά τους? Από γενιά σε γενιά, πώς ο κόσμος παλιά ήξερε να χρησιμοποιεί τα βότανα και να μένουν ένα βότανα αφού οι λιτιδιώδες να πεθάνουν. Πώς τα χρησιμοποιούν, πώς τα έχουν μάθει ο κόσμος, ο άνθρωπος, πώς τα έχει μάθει. Ξέρετε? Πεθάνονται. Έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Όχι. Τα χρησιμοποιούσαν πάνω στα ζώα τους. Ναι. Τα έδιναν να φάνε τα ζώα, τα χρησιμοποιούσαν πάνω στα ζώα τους και μετά αφού το ζώο τρεφόταν, χρησιμοποιούσε και ο άνθρωπος μετά, εάν κάτι το οποίο δεν γνώριζε. Ήταν αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν. Ο Κύρον ήταν αυτός ο οποίος συμμετέφερε με αυτή τη γνώση στην Ελλάδα και μετά ο Ιπποκράτης ο οποίος έκανε τα συγγράμματα. Αλλά ο κόσμος όμως δεν ήταν όλος μορφωμένος να μπορεί να διαβάσει. Άρα από γενιά σε γενιά μετέφεραν τις γνώσεις. Παλιά υπήρχε, για παράδειγμα, να πούμε ότι υπήρχαν οι γιατροί, υπήρχαν οι μαμού μέσα σε ένα χωριό που ξεγεννούσε τις γυναίκες, που χρησιμοποιούσε αρκετά βότανα στις λεχόνες, όπως τον Ευκάλυπτον, όπως το Μερσίνι. Αυτή η τέχνη, αυτή η γνώση όμως, τη μάθαμε στην κόρη, η κόρη μετά στην εγγονή και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεται η γνώση και μεταφερόταν η γνώση. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για τις χρήσεις των κυπριακών βοτάνων? Τα βοτάνα χρησιμοποιούμε σαν ρόφημα. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, θα κάνουμε το τσάι μας. Πολλοί γνωρίζετε ότι ή θυμόμαστε, η μάμα μας ή η γιαγιά μας που μας κάνει ένα ρόφημα, να μπορούμε το λαιμό μας. Όπως είναι ο ζαμπούχος, παραδείγματος χάρη. Ή πολύ παλιά χρησιμοποιούσαν τον ευκάλυπτο, τον μερσίνι, για να κάνουν ατμό. Τα άτομα που ήταν άρρωστα, ήταν κοντά σε εκείνον τον κουβά που έβγαζε τον ατμό, και με τις εισπνοές του θεραπεύεται, βοηθούσε το αναπνευστικό του σύστημα. Κάθε σπίτι στα πολύ παλιά χρόνια είχε σπίτι του τρία βότανα. Στο πούμε βότανα, ποιο ήταν? Ήταν ο ζαμπούκος, ήταν η τριανταφυλιά και το λασμαρί. Δηλαδή όλα αυτά τα βότανα βοηθούσαν να χαλαρώσει κάποιος όταν είχε πρόβλημα να πιει το βράδυ ένα τσάι από τριαντάφυλλο με τζαμπούκο. Αν είχαν όμως οτιδήποτε άλλο βιολόγημα ή κάποιον πόνο στο σώμα, έκαναν
συνδυάζαν τα βότανα αυτά και πάντα είχα έξω στην αυλή να κόψω ένα κλονάκι. Αλλά ο κόσμος παλιά, επειδή οι περισσότεροι ασχολούνταν με τη γεωργία και τη χτινοτροφία, άρα ο κόσμος πήγαινε μέσα στα βουνά. Στα βουνά θα εμάζευε τη σπατζά του, που είναι αυτό φύση, ένα πολλά δυνατό βότανο, εμάζευε το θυμάρι του από το βουνό, το λάβγανο του που είναι η ξυσταριά. Δεν είχε ο κόσμος παλιά ούτε χολυστερόλη, ούτε διαβήτη, ούτε πίεση. Γιατί ασχολείται χειρονακτικά, περπατούσε πολύ, τρεφόταν υγιεινά και έπινε τα ροφήματα του. Και δηλαδή, εκτός από τα ζεστά ροφήματα, σε ποια άλλη μορφή μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα βότανα? Το αγροραδίκι που ήταν άφθονο τότε, ο κόσμος έβγαζε το αγροραδίκι και το έβραζε με λαδολέμονο. Είτε τσουκνίθα, είτε η μολόχαρ, είτε το μάραθ, όλα αυτά τα βότανα υπήρχαν. Άρα τρεφόταν ο κόσμος. Παράλληλα όμως με αυτά μπορούσε να κάνει και ρόφημα. Και με το ρόφημα που έπαιρνε, θεραπευόταν ο κόσμος. Έκαναν τα ποδόλουτρα τους, έκαναν τα μπάνια τους με τα ροφήματα. Δηλαδή έβραζαν βότανα μέσα σε έναν κουβά. Ήταν τα πιθάρια. Ακόμη πολύ παλιά ήταν τα πιθάρια. Άλλος τρόπος ήταν τα καρικεύματα που ρίχναν πάνω από τα φαγητά τους για να αρωματίσουν τα φαγητά τους. Υπάρχει ειδική διαδικασία συλλογής του κάθε βοτάνου? Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Ναι, το κάθε βότανο έχει διαφορετικό χρόνο ή εποχή που γίνεται η συγκομιδή τους. Δεν υπάρχουν όλα τα βότανα όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι εποχιακά τα βότανα. Αυτήν την περίοδο έχουμε τσουπνίθων, έχουμε μολόχα που μπορούμε να μαζέψουμε. Όμως μετά την άνοιξη θα έχουμε χαμομήλι, θα έχουμε καλεντούλα, θα έχουμε τα τριαντάφυλλα μας και μετά το καλοκαίρι θα έχουμε τη λεβάντα μας, θα έχουμε άλλα βότανα. Άρα κάθε βότανο έχει τη δική του εποχή. Συνήθως τα βότανα τα μαζεύουμε όταν είναι κοντά στην Αθήνα. Άρα, αφού το κάθε βότανο μαζεύεται σε ξεχωριστές εποχές και ώρες της ημέρας, ποιους τρόπους χρησιμοποιούσαν για τη διατήρηση των βοτάνων ολόχρονα? Όταν μαζεύαν το βότανο, έπρεπε να κάνουν για να το διατηρήσουν, γιατί δεν θα είχαν για όλο τον χρόνο, γιατί είναι εποχιακά τα βότανά μας. Έκαναν μια αποξήραση. Δηλαδή, μαζεύαν τα βότανα, τα έδαιναν σε δεσμούλες ή τα έβαζαν ακόμα πάνω στο πιχατσίντα τσέστη παλιά, ξέρετε τι είναι, άπλωθαν εκεί πάνω τα βότανα τους ή τα έδιναν με ένα σπάγκο μέσα στις αποθήκες τους, εξαίρονταν τα βότανα. Το βότανο ποτέ δεν το βάζουμε στον ήλιο για να ξεραθεί, το βάζουμε σε ένα χώρο σκιερό να ερίζεται εμένα και να διατηρήσουμε το άρωμα και το χρώμα του. Όταν το θρημάτιζαν το βότανο και θρύπησαν τις παλάμες τους και θρηματίζε του, ήταν έτοιμο να το φυλάξουν, να το βάλουν μέσα σε ένα μπουκάλι. Εκείνα τα χρόνια τα μπουκάλια τους ήταν ξύλινα μπουκάλια, κορμί δέντρων που τα έσκαβαν και φύλαν, και ήταν ο καλύτερος τρόπος εκείνος, γιατί εμείς εδώ στα πλαστικά που δεν είναι ό,τι καλύτερο χρησιμοποιούμε, εκείνος ο τρόπος ήταν ο καλύτερος τρόπος που συντηρούσαν τα βότανα τους. Και έβαζαν εκεί και χρησιμοποιούσαν τα βότανα τους για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ποια κυπριακά βότανα θεωρούσε και θεωρεί ο κόσμος ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες και ποιες είναι αυτές οι θεραπευτικές ιδιότητες? Τα πιο παλιά βότανα που χρησιμοποιούσε ο κόσμος ήταν η σπατζά. Ήταν το φλισκούνι. Ήταν το λάβγανο. Ο ζαμπούκος, το χαμομήλι. Οι ιδιότητες αυτών των βοτάνων είναι πολλές και διαφορετικές από βότανο σε βότανο. Ο ζαμπούκος είναι ένα ηρεμιστικό βότανο το οποίο βοηθάει αν έχουμε κυρολογήματα, αν έχουμε πονόλεμους να μας αντισηπτικό, να μας μαλακώσει. Το χαμομήλι είναι ένα ηρεμιστικό για το πεπτικό σύστημα. Υπήρχε ο ριόσμος ο οποίος τον έπιναν όταν είχα συμπόνο στην κοιλιά. Υπάρχουν κάποιες από αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχουν αποδειχθεί επιστημονικά? Ναι, ο ζαμπούκος, βλέπετε το βότανο, στην αγορά βλέπετε ότι υπάρχει το ζαμπουκό. Το ζαμπουκό είναι από το ζαμπούκο που γίνεται. Όμως πρέπει να ξέρεις τη διαδικασία. Δεν παίρνουν, για να γίνει εκείνο το φάρμακο, δεν παίρνουμε το ζαμπούκο όταν αυτοφορεί, αλλά όταν αφήκουμε το ζαμπούκο και οριμάσει, κάνουμε έναν καρπό πάνω του.
που ξεκινά από κόκκινες και μετά μαυρίζει. Άρα παίρνουμε ένα κύριο των καρπών του ζαμπούκου και γίνεται το φάρμακο. Όπως το λιθόσπαστο, που το χρησιμοποιείται πολύ παλιά και ακόμη στην ιατρική και τις πέτρες στα νεφρά, ονομάζεται και το όνομα λιθόσπαστο, δηλαδή σπάζει τους λίθους. Το βάλιου, παίρνουν στοιχεία από την Βαλεριάνα ένα βότανο, άρα πάρα πολλά βότανα χρησιμοποιούνται τώρα στην ιατρική, δηλαδή παίρνουν στοιχεία από το βότανο και κάνουν τα φαρμακευτικά τώρα σκευάσματα που χρησιμοποιούν. Μπορείτε να μας πείτε κάποια γιατροσόφια που έκαναν στα παλιά χρόνια και χρησιμοποιούνται και σήμερα και πώς αυτά έχουν διαβιώσει μέχρι σήμερα? Έχω διαβιώσει από γενιά σε γενιά. Κάτι το οποίο ακόμα κάνουμε σήμερα, πρέπει να το κάνουμε με άλλον τρόπο τώρα, είναι να βράσουμε τον ευκάλυπτο και τον εσύν. Είναι ένας τρόπος παλιά που έβραζα και ακόμα θα ακούσετε οι οικογένειες οι οποίες είναι έξω στα χωριά να χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο ή να χρησιμοποιήσουν κάποια βότανα να τα βάλουν μέσα σε ενόπνευμα. Υπήρχαν άνθρωποι στα παλιά τα χρόνια στα χωριά που ασχολούνταν μόνο με την προετοιμασία παρασκευασμάτων από βότανα και πώς αυτοί προμηθεύονταν τα βότανα σε σχέση με σήμερα? Βέβαια υπήρχαν παλιά άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αυτά τα πράγματα. Στα πολύ παλιά χρόνια μάζευαν ήδη από τα βουνά. Υπήρχε αυθονία παλιά γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν διαφορετικές. Είχαμε κάθε εποχή, είχαμε τις βροχές μας, υπήρχε η άνοιξη, υπήρχε το φθινόπωρο, τα φυτά αυτόφυη, αφού υπήρχαν οι βροχές στο σωστό χρόνο, φύτρωναν, μεγάλωναν, άρα αυτοί οι άνθρωποι μάζευαν φυτά μόνοι τους, αφού είχαν τις γνώσεις, από τα βουνά, από την περιοχή τους, από τα χωράφια τους. Ήδη έκαναν αυτές τις αποξηράσεις που έχουμε αναφέρει, το σωστό τρόπο, και έκαναν αυτά τα λαδάκια που αναφέραμε ότι έβαζα βότανα μέσα σε λαδάκια που γίνονταν εντριβές. Ή ακόμα με μόλοπες χρησιμοποιούσαν το πλεμμύρι, χρησιμοποιούσαν το σκόρδο. Μήπως υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν δυσιδαιμονίες που έχουν συσχετιστεί με τη χρήση των βοτάνων? Πολύ παλιά υπήρχαν οι δυσιδαιμονίες για κάποια βότανα, για αρκετά βότανα. Ο κόσμος θεωρούσε αρκετά βότανα μαγικά. Όπως ένα βότανο είναι ο Μανδραγόρας, ο οποίος είναι το βότανο το οποίο λένε ότι έχει μαγεύσει τους σκύλους του Οδυσσέα η Κύρκης. Είναι αυτό το βότανο. Αλλά για να γίνει ένα βότανο, ας το πούμε μαγικό, γιατί πολύ παλιά τα χρησιμοποιούσαν βότανα περισσότερο οι μάγοι. Θεράπευαν οι μάγοι. Και έχουν πάρει αυτά τα βότανα, έχουν πάρει αυτές τις ιδιότητες. Όμως γίνεται μια διαφορετική επεξεργασία αυτό το βότανο που γνώριζαν εκείνες τις εποχές και έβαζαν αυτές τις ταπέλες ότι αυτά τα βότανα, ας πούμε, δεν είναι μαγικά. Έχουν αυτές τις μαγικές ιδιότητες. Εάν κάπνιζα με μέντα έναν άλλο βότανο, ότι θεωρούσαν ότι θα έχασε χρήματα συνέχεια. Άρα, πέρα από τις δυσιδαιμονίες του κόσμου, τα βότανα συνδέονται και με κάποια παραδοσιακά μας έθιμα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα? Η Εύα Φανταβλά της με τα άκτη της Παπαρούνας. Το Μερσίνι, όταν έχουμε έναν επισκέπτη πολύ παλιά, χρησιμοποιούσαν το Μερσίνι να το ρίξουν σε κάμω για να περπατήσει ο άλλος. Πόσο ενδιαφέρον δείχνουν οι Κύπροι σήμερα στη χρήση των βοτάνων? Έχει παρατηρηθεί κάποια αύξηση στο ενδιαφέρον τους τα τελευταία χρόνια? Και αν ναι, πού νομίζετε ότι οφείλεται? Με τις πολλές διαλέξεις τις οποίες κάνουμε, με τα πολλά μαθήματα που κάνουμε
και να διαφωτίσουμε τον κόσμο ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε βότανα για πολλές θεραπείες και να τα δοκιμάσουν. Και αφού τα δοκιμάσουν και βλέπουν το αποτέλεσμα, ο ένας πάλι από στόμα σε στόμα συστήνει, ας πούμε, ότι είναι καλύτερος. Χρησιμοποιούμε βότανα τα οποία αργούν να μας φέρουν ενέργεια πάνω στο οργανισμό, αργούν να μας φέρουν ένα αποτέλεσμα, όμως το αποτέλεσμα που μας φέρνουν δεν μας αφήνουν καμία παρενέργεια στον οργανισμό, όσο ξάρει και αν πιούμε φυσικά το σωστό ρόφημα.